Γεια σας. Δημήτρη. Γεια σου, Ελένα μου. Χαίρετε. Κοίταξε, είναι ωραίες οι γυαλάδες που έκανες. Έχουν μια βιντανζιά, vintage, όπως το λες και εσύ, που φαίνεται. Ωραία σιλουέτα που έκανες, ωραία το... το μάλινο, δεν είναι αυτό που φοράς από πάνω. Όχι ακριβώς. Σαν πλεκτό είναι. Απλώς επειδή... Τώρα το βλέπω. Ωραία, το βλέπω. Έχει και μια γυαλάδα. Να δω και τη τσάντα, αγάπη. Εντάξει. Το σερί, μην το χαλάσουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Εάν ήταν πιο καινούρια, πιο γυαλισμένη... Δεν με πειράζει. Θα ήθελα κάτι... Σας ενοχλεί η τσάντα σαν τσάντα. Όχι, όχι. Με ενοχλεί το σχέδιο της τσάντας. Ναι, αν είχες μια βίντας, που να είναι και αυτή λίγο κρακελαλιστή, δηλαδή να είναι λίγο σπασμένο το δέρμα. Ναι. Ίσως να ταιριάζει καλύτερα, γιατί πέφτει... Κοίταξε, εσύ τη συνέσεις με το παπούτσι που έχει αυτή τη γυαλάδα, ναι, αλλά πέφτει πάνω στην καμπαρντίνα που έχει αυτό το θαμπό, το σπαστό το δέρμα, δερματίνη, ναι, τι είναι. Και ξαφνικά είναι και το σχήμα λάθος και είναι και η γυαλάδα λάθος. Αλλά παρόλα αυτά, ωραία η εμφάνιση, δεν είναι κακή να ξέρεις. Ωραία τα σκουλαρίκια, θα ήθελα κάτι έτσι ωραίο στρογγυλό στο λαιμό. Ωραία σιλουέτα έφτιαξε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αγάπη μου. Το σωστό αυτό είναι. Ωραία, προχωράμε. Σοφία. Ελένα, αυτό το κόρσε είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι παγέτα πάνω. Ναι, ματ. Πάρα πολύ ωραίο. I love that. Και την καπαρτίνα σου. Και μου αρέσει που αυτό που έβαλες μέσα στο κόρσε είναι έτσι. Είναι, ναι, very cute. Πέφτει όμως. Είναι και πιο ωραίο έτσι που πέφτει, actually, ναι, I think. Okay, τα παντελόνια νομίζω ήταν δύσκολα να κάνει style με αυτό το look. Αν ήμουν στη θέση σου, just ήταν να τα αλλάξω. Αλλά για το concept, TED Talk on Sustainability, αυτό το look φαίνεται vintage, φαίνεται sustainable και μου αρέσει που έφερες και τα κομμάτια που είναι της μάμας σου. Χαίρομαι. Λάθος παπούτσι και maybe λάθος παντελόνι, αν δεν αλλάξεις. Ναι. So, να σου δώσω αυτό. Σήμερα. Τρία. Ευχαριστώ. Και κλείνουμε το Στέλιο τώρα. Ωραία. Θα μιλούσες με το παλτό ή θα το έβγαζες? Θα το έβγαζα. Βγάλ' το. Ωραία. Τι είναι sustainability? Είναι η βιώσιμη μόδα. Ναι. Είναι το αποτύπωμα που αφήνει η μόδα στον πλανήτη. Είναι τα ρούχα που πετάμε, είναι η υπερκατανάλωση, ναι, είναι τα... Είναι... Τέλος πάντων, θέλουμε να... Ο αντίκτυπος που έχει η βιομηχανία μόδας στο περιβάλλον επί της ουσίας. Ακριβώς. Και τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, όλο και περισσότεροι σχεδιαστές, οίκοι και άνθρωποι από μόνοι τους, ξεκινάνε να μειώνουν την κατανάλωση ρούχων, να μην πετάμε τα ρούχα. Γι' αυτό και εδώ, ναι, λέμε δεν πετάμε κάτι, το ξεκουράζουμε, το, ναι, χαρίζουμε, ναι, 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 να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή, να μην πετάμε πρώτες ύλες κτλ. Έχεις να πεις πολλά. Πρέπει να διαβάζεις για να πεις εκεί τα πράγματα όπως πρέπει. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ, ναι, το underboob που έχεις βάλει, που είναι αυτοί οι κορσέτες που είναι κάτω από το στήθος που λέγονται έτσι. Με τη ζακέτα ρηγμένη, είναι πιο ωραία. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και η τσάντα μου αρέσει και εμένα πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου το παντελόνι με αυτά τα παπούτσια. Το πανοφόρι είναι ωραίο, αλλά αδιάφορο. Αδιάφορο αυτό το πανοφόρι, καλέ. Έτσι όπως το έχεις φορέσει. Λείπει κάτι. Μπορεί να λείπουν γάντια. Μπορεί να λείπει ένα έξτρα από πάνω, μια πασμίνα, ένα κασκόλ. Μαφιγούνα. Κάτι λείπει από πάνω. Αυτό το look εμένα δεν μου αρέσει. Ένα. Είναι δυνατόν. Κάθε φορά να μου λέτε ότι δεν σας αρέσει τόσο πολύ. Δεν μου αρέσει. Yeah. Για τους λόγους που σου είπαν. Λυπάμαι που δεν σε ευχαρίστησα σήμερα, yeah, αλλά δεν με ευχαρίστησες ούτε εσύ. Ούτε σήμερα. Εντάξει. Τελική βαθμολογία 9,9. Μπορείς να επιστρέψεις.